Λυπάμαι. Τη διεκδίκηση την κάνανε κυρίως οι φορείς. Ο άντρας μου, ναι, ήταν επικεφαλής. Πάλεψε και εκείνος, αλλά πάλεψε με τους φορείς του Βόλου και της Λάρισας, οι οποίοι πραγματικά και οι δημοτικές αρχές τότε, αλλά και όλοι οι φορείς, γιατί τους θυμάμαι πάρα πολύ καλά, επιμελητήρια ήταν στρατευμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Και δεν το κάνανε βεβαίως για κανένα άλλο λόγο, παρά διότι ακριβώς θα έδινε ανάπτυξη στην περιοχή. Σήμερα φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ λυπούμαι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έπρεπε από την πρώτη στιγμή, αν πραγματικά δεν είχε τα χρήματα, που αυτό το σέβομαι απολύτως, να το κάνει με ένα ξεκάθαρο τρόπο, να πει ότι λυπάμαι, δεν μπορούμε, παρά να προσπαθεί να κρύβεται πίσω από mail, ιστορίες, να δίνει την εντύπωση μιας παντελώς ασυντόνης της χώρας που κανείς δεν ξέρει τι θέλει, το οποίο απλώς εξέτει την Ελλάδα. Εμάς η δικιά μας δουλειά, αν θέλετε, ο δικός μας στόχος, επιτεύχθη την ημέρα που πήρε την απόφαση η ΔΕΜΑ να δώσει τους μεσογειακούς στην Ελλάδα και καταφέραμε να κερδίσουμε τότε, όπως θυμάστε, την Κροατία και την Τουρκία. Από εκεί και πέρα δεν ήταν δικό μας θέμα και θα ήταν και εξαιρετικά άτοπο εκ μέρους μας, και τώρα μιλάω στον πληθυντικό μου και για τον άντρα μου και για μένα, να ανακατευθούμε παραπέρα. Εδώ δεν ανακατευθήκαμε και πάλι βρεθήκανε κακοπροαίρετοι άνθρωποι να μιλήσουν περί ιδιοτέλειες. Φαντάζεστε τι θα είχε γίνει αν είχαμε ανακατευθεί. Από εκεί και πέρα τώρα, πού είναι οι ευθύνες? Θεωρώ ειλικρινώς ότι ο τρόπος με τον οποίο το τελευταίο εξάμηνο χειρίστηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το θέμα ήταν εξαιρετικά ατυχή. Δεν το λέω από αντιπολιτευτικό μέρος. Μπορεί να είχε αδυναμίες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι εγώ αρμόδια να το κρίνω, γιατί δεν ήταν ο τομέας μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σίγουρα το τελευταίο εξάμηνο ήταν ατυχέστατος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι σήμερα βρέθηκε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να έχει πέσει στο νερό.